Δυστυχώς, παίζοντας τένις, σπρώχνω το δεξί πόδι για να πάω μπροστά και ξαφνικά ακούω ένα κρακ. Ένιωσα σαν να σκίζεται ένα σκοινί και έπεσα κάτω ξαφνικά από τον πόνο και την αδυναμία. Αμέσως κατάλαβα ότι δεν ήταν ένα απλό στραβούλιγμα. Έβαλα πάγο, πήρα παυσίπονα και έκλεισα άμεσα ραντεβού για να δω τι συμβαίνει. Μου είπαν ότι η φυσικοθεραπεία και η κινησία θα περάσει. Τρεις εβδομάδες μετά, καμία βελτίωση. Κούτσενα και αυτό με ανησύχησε πολύ. Και δεύτερη γνώμη, μου σύστησαν τον κύριο Χλωρό, που επισκέφθηκα άμεσα. Με εξέτασε εντελεχώς και αμέσως διαπίστωσε ρήξη αχίλιου τένοντα. Παρήγγειλα άμεσα μαγνητική που επιβεβαίωσε τη διάγνωση. Οι επιλογές ήταν δύο: είτε χειρουργείο είτε ακινητοποίηση. Αποφάσισα το χειρουργείο καθώς επιθυμούσα ένα πιο προβλέψιμο αποτέλεσμα με γρηγορότερη αποκατάσταση. Το χειρουργείο ήταν απόλυτα επιτυχές. Το ίδιο βράδυ γύρισα σπίτι. Ο πόνος γρήγορα εξαφανίστηκε εντελώς. Πάτησα το πόδι μου αμέσως με όλο μου το βάρος μέσα σε ειδική μπότα. Έτσι, δεν έχασα καθόλου ημέρες από την εργασία μου, πράγμα εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης, ο κύριος Χλωρός με είχε ενημερώσει εκτενώς για την αποκατάσταση. Έτσι, γνώριζα το μέλλον από πριν και το έβλεπα να ξετυλίγεται μπροστά μου εβδομάδα με τη βδομάδα. Ο κύριος Χλωρός μου σύστησε ένα εξαιρετικό φυσικοθεραπευτή από την ομάδα του. Ήδη στον τρίτο μήνα είχα ξεκινήσει γρήγορο περπάτημα και τζόκινγκ και η βελτίωση που είχα ήταν τρομερή. Στο τέταρτο μήνα έκανα full γυμναστική και στο πεντάμηνο άρχισα πάλι να παίζω τένις. Το πόδι μου είναι τέλειο και έχω αφήσει πίσω μου αυτό το δυσάρεστο γεγονός, σαν να μην συνέβη ποτέ. Η απόφαση να χειρουργηθώ από τον κύριο Χλωρό ήταν από τις καλύτερες που έχω πάρει. Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για το άρτιο χειρουργείο που πραγματοποίησε και για την ανθρώπινη φροντίδα και επικοινωνία που είχα καθ' όλη τη διάρκεια της αποκατάστασης. Ένιωσα εξ αρχής εμπιστοσύνη, σιγουριά, ασφάλεια και ότι κάποιος με προσέχει, με φροντίζει και νοιάζεται για μένα. Το ένστικτό μου στην πορεία δικαιώθηκε.